Καλημερίζω τον κύριο Αμύρον Χιλετζάκη, πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ των μικρών συνεταιρισμών. Τι κάνετε, κύριε Χιλετζάκη? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στο πρόεδρο. Κοιτάξτε, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το εξαγωγικό κομμάτι το δικό σας, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη πάρα πολλά πράγματα και μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας νομίζω ότι βάζετε το δικό σας το βηματισμό σε χίλια δύο πράγματα, αλλά θα ήθελα να ακούσετε και εκείνη την άλλη την είδηση και να ακούσω μια κουβέντα από εσάς, γιατί υπήρξε μια δήλωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Βιεννάκη, για την ΚΑΠ που έχουμε κάνει οι δυο μας τουλάχιστον στο πλαίσιο αυτές της εκπομπής πάρα πολλές κουβέντες, να στηρίξουν μέσω των ευρωομάδων που ανήκουν τις ελληνικές θέσεις για τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Κάλεσε ο Υπουργός το σύνολο των ελληνικών κομμάτων, επισημένοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση προς όφελος των αγροτών δεν περισσεύει κανείς και ότι απαιτούνται συμμαχίες και σε εθνικό επίπεδο. Ανέφερε ότι για την σημερινή δυσλειτουργία της ΚΑΠ μεγάλη ευθύνη έχουν οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές, που κατά την περίοδο της διαπραγμάτευσης είχαν την πλειοψηφία που επέβαλαν την πράσινη συμφωνία με τρόπο μονόπλευρο, και διευκρίνησε ότι είμαστε υπέρ της ομαλής μετάβασης, σημειώνοντας ότι η Γεωργία δεν είναι αντίπαλος του περιβάλλοντος. Πώς εσείς αυτό το μεταφράζετε? Ακούστε να δείτε, ο σχεδιασμός της προηγούμενης ΚΑΠ έχει αποτυπωθεί στο χαρτί. Δεν μπορεί κανείς να διαψεύσει και να πει ότι πραγματικά την πλειοψηφία την είχανε όποιοι την είχανε και τις αποφάσεις τις πήρανε όποιοι τις πήρανε. Είναι αποτυπωμένο στο χαρτί. Πάει αυτό. Κοιτάμε τώρα το τώρα. Το τώρα, ναι, όντως. Τώρα συμφωνώ απόλυτα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι πρέπει να συμπράξουν οι πάντες. Αν θέλουμε ένα πραγματικό αύριο και για την ελληνική γεωργία αλλά και για την ευρωπαϊκή γεωργία, που πραγματικά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, και το σοβαρότερο πρόβλημα για μένα είναι η κλιματική αλλαγή, που πραγματικά έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε όλη τη Μεσόγειο, συγγνώμη, εάν πραγματικά δεν συμπράξουν όλοι μαζί και να αφήσουν τις κομματικές δαμπέλες, δεν θα βγει ένα αποτέλεσμα επιθυμητό. Οι αγρότες που ήταν στον δρόμο σε όλη την Ευρώπη πριν από λίγο καιρό ήταν από όλα τα κόμματα, από όλα τα χρώματα. Επομένως η αγανάκτηση των παραγωγών είναι η ίδια. Επομένως και των ευρωβουλευτών και της κυβέρνησης και των Υπουργών Γεωργίας όλων των κρατών μελών είναι η ίδια και πρέπει όλοι μαζί να συμπράξουν. Ακριβώς την ίδια πρόταση είχε θέσει την Παρασκευή που έγινε η συνάντηση στο Υπουργείο και ήμουν εγώ εκπρόσωπος της ΕΘΕΑΣ για τη Θεσσαλία, που ήταν σειρά δημάρχοι πόλης της Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είπε ο Υπουργός, ότι πρέπει να αφήσουμε τα κόμματα στην άκρη και όλοι μαζί από το δικό μας μετερίζει να προσπαθήσουμε να ψηφιστούν οι αλλαγές και να δώσουμε τη γραμμή που πρέπει να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, αν θέλουμε πρωτογενή τομέα στη χώρα μας και αν θέλουμε αυτή την κακή ΚΑΠ να την αλλάξουμε και να πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι ποιο θα είναι το έδαφος στις Βρυξέλλες από την άλλη πλευρά, διότι ξέρουμε ότι ο Βορράς ο Νότος, η Ανατολή, η Δύση, αλλά κυρίως ο Βορράς ο Νότος, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, έχει μεγάλες διαφορές, ο μικρός και ο μεγάλος ο κλήρος, και βέβαια με μια ΚΑΠ η οποία αλλάζει την ώρα που υφίσταται και λειτουργεί. Αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να είναι, κύριε Χιλετζάκη. Κυρία Δουλγεράκη, το πρόβλημα, αν το είχε μόνο η Ελλάδα, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το πρόβλημα το έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εφόσον μιλάμε για διατροφή και μιλάμε για ένα κακό στρατηγικό σχεδιασμό και υπάρχουν ντοκουμέντα και αποδεικνύουμε ότι είναι κακός ο στρατηγικός σχεδιασμός, και θα φέρω και ένα παράδειγμα να καταλάβουν οι ακροατές. Δεν μπορούμε τη μια μέρα να βάζουμε δεσμούς στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυτοπροστατευτικά που φεύγουν από το παιχνίδι λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού, τις περιβόητες δραστικές και τα περιβόητα φάρμακα που ραντίζουν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες, και την άλλη μέρα να ανοίγουμε τα σύνορα και να μπαίνουν από τρίτες χώρες προϊόντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
οργάνωση και να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ισπανία ελέγχει το 50% της παγκόσμιας, όχι της ευρωπαϊκής, της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Η Ισπανία να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα τα τρία τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή, να έρχεται δεύτερη η Ιταλία και τρίτη η Ελλάδα σε παγκόσμια κατανάλωση παρακαλώ, και να βλέπουμε την ίδια ώρα να ανοίγουν τα σύνορα και να μπαίνουν και από την Τουρκία και από την Τινησία, από τρίτες χώρες, να μην ονομάζω τα κράτη, από τρίτες χώρες, λάδια μέσα στην Ευρωζώνη, και να γίνονται αυτά που γίνονται. Ευρωποιήσεις, ελληνοποιήσεις, προσμίξεις και όλα αυτά τα γνωστά, να μην τα επαναλαμβάνω. Πώς ο λεοπαραγωγός της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας θα ανταγωνιστεί αυτά τα λάδια, τα τινησιακά, τα τουρκικά? Και το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν ότι ήταν όταν μάλλον ο Ερντογάν πήρε την απόφαση να κλείσει τα σύνορά του για εξαγωγές ελαιολάδου 1η Αυγούστου, που είδαμε το χρηματιστήριο του ελαιολάδου να ανεβαίνει κατά 2 με 2,5 ευρώ το κιλό το λάδι, μόνο με την απόφαση του Ερντογάν από 1η Αυγούστου να μην ξαναφύγει λάδι από τη χώρα του, να γίνει εξαγωγή. Δηλαδή έκλεισε αυτό στα σύνορά του. Δεν κλείσαμε εμείς τα δικά μας σύνορα, τα δικά μας ανοιχτά ήταν σαν Ευρώπη. Αυτός έκλεισε τις εξαγωγές του. Επομένως σημαίνει το εξής, ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να μου μιλάει εμένα για οικοσχήμ, να μου μιλάει για πράσινη μετάβαση, να μου μιλάει για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, τις δραστικές μουσίες από α αριθμό να μου τις κάνει μείον α, και μετά να μου κάνει τα σύνορα και να μου βάζει προϊόντα από τρίτες χώρες με αμφιβόλου ποιότητα, φυτοφάρμακα κτλ. Όντως, αν υπάρχει πρόβλημα επισκητισμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα τρόφιμα των τρίτων χωρών και υπάρχει πρόβλημα, τότε θα μπουν στην Ευρώπη μέσα. Αλλά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και να είναι τα δικά μας προϊόντα αδιάθετα και να είναι στα ψυγεία και στις δεξαμενές και να ανοίγουμε τα σύνορα και να βάλουμε από τρίτες χώρες και μετά να λέμε η ΚΑΠ με τον κανονισμό και τις προβλέψεις και φιλοπεριβαλλοντικά και το ένα και το άλλο, και μετά να βλέπουμε κάθε μέρα να λιγοστεύει ο αγροτικός πληθυσμός της Ευρώπης και να θέλει η χώρα μας, η Ελλάδα μας, 10 δις να αγοράζει προϊόντα να εισάγει στη χώρα, 10 δις για τη διατροφική επάρκεια των Ελλήνων πολιτών, και οι αγροτικές επιδοτήσεις που παίρνουμε από την ΚΑΠ να είναι 2 δις. Όχι κύριε, αυτά τα δύο δεν συμπίπτουν. Καλά, το ξέρετε ωστόσο ότι είναι διαχρονικό το θέμα αυτό, και ξέρετε ότι με τις διακρατικές συμφωνίες ότι υπάρχει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που σας ακούω να το λέτε αυτό, κάνοντας το ρεπορτάζ, πηγαίνοντας χρόνια πίσω, κύριε Χιλετζάκη. Είναι κάτι που επισημαίνεται από το σύνολο του παραγωγικού φορέα σε όλους τους τόνους, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί να ευελπιστούμε ότι αυτή την ώρα μπορεί να αλλάξει μέσω αυτής της κοινής αγροτικής πολιτικής? Ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει, γιατί δεσμευτήκαν οι 27 Υπουργοί Γεωργίας στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχαν στην Ευρώπη, ότι πριν από τις ευρωεκλογές θα δούμε αλλαγές. Όντως έχετε δίκιο, όντως η ΚΑΠ αυτή είναι κουτσή με πολλά προβλήματα, όντως χρειάζονται διορθώσεις, συνακουστήκαν όλες οι προτάσεις, και είμαι και πολύ χαρούμενος και πολύ αισιόδοξος όσο αφορά τις χώρες του Νότου που είπατε πριν, το γκρουπ των 9, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο και τα λοιπά, να μην τις λέμε όλες. Το λοιπόν, που πρώτη φορά στα χρονικά, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεδρίασε και κάτσε στο τραπέζι οι χώρες των 9 που έχουμε ομοειδή προϊόντα, που έχουμε τα ίδια προβλήματα, ξανασυνεδριάσανε τις προάλλες που ήταν με τους υπουργούς Γεωργίας που ήταν η σύνοδο με τους 27, και πραγματικά βλέπουμε ότι αρχίζει και υπάρχει στο τραπέζι του διαλόγου μια σύμπραξη. Ξέρετε, όχι, μισό λεπτό. Ξέρετε, όμως, ξέρετε γιατί είστε παλιός, ότι για τις χώρες του Νότου δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Απλά μπήκε στη συνέχεια, στην άκρη. Μπήκε μια ανωτελεία, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Το βάλαμε εκεί, το κλείσαμε μέσα στο σιρτάρι, το αφήσαμε. Εάν αυτή τη φορά έχει βγει από το σιρτάρι, το οποίο δεν θα ξανακλειδώσει, και αν αυτή τη φορά οι χώρες του Νότου καταφέρουν
να περάσουν και δικά τους αιτήματα, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Κυρία Δουλγεράκη, οι χώρες του Νότου πάντα είχαν προβλήματα, ο φτωχός Νότος με τον πλούσιο Βορρά. Πρώτη φορά όμως στα χρονικά συμπράξανε αυτοί οι εννιά, καθίσανε στο τραπέζι του διαλόγου, συζητήσανε, είδαν ότι έχουν τα ίδια προβλήματα και τα ίδια θέματα όλοι. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση που κάνανε στις 24-25 του Μάρτη, που είναι η επόμενη σύνοδο υπουργών και ορχείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξανασυνεδριάσουν οι εννιά και πάνε όλοι μαζί με κοινό μέτωπο και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουν ένας μεγάλος αριθμός από των ετοιμάτων του Νότου αλλά και της χώρας μας, γιατί τα δικαιώματα πραγματικά αυτά που θέλουμε είναι δίκαια, αυτά που ζητάμε είναι δίκαια, δεν είναι κάτι το παράλογο, και θεωρώ ότι θα μπει το νερό στα βλάκι και ότι υπάρχει και φως στο τούνελ, πάρα πολύ φως στο τούνελ, για να δικαιωθούν η παραγωγή του Νότου. Μακάρι, μακάρι, πραγματικά. Το βλέπω, δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ φως στο τούνελ. Κοιτάξτε, είναι μονόδρομος η ενίσχυση, η παραγωγή, το κόστος παραγωγής και όλα τα υπόλοιπα για τα οποία κουβεντιάζουμε τα τελευταία χρόνια. Εξαγωγική περίοδος, πώς ετοιμάζεται για τους μικρούς συνεταιρισμούς της ΕΘΕΑΣ? Η ΕΘΕΑΣ πραγματικά από το τώρα και κάποιους μήνες δουλεύει πάρα πολύ έντονα και δώσαμε και σε μία εταιρεία τη διαχείριση όλου του business plan, να το πούμε στην ορολογία των οικονομολόγων, του business plan μιας εταιρείας που θα φτιάξει το καλάθι και θα διαχειρίζεται το καλάθι των αγροτικών προϊόντων της χώρας μας, μια εξαγωγική εταιρεία που έχει πρότυπο τις αντίστοιχες εξαγωγικές εταιρείες της Ισπανίας, Ιταλίας, Δανίας, Ολλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί αυτό υπάρχει και στα άλλα κράτη και είπαμε γιατί να μην υπάρχει και στο δικό μας. Θα φτιάξουμε το καλάθι των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Έχουμε σηκώσει τα μανίκια τώρα και πάρα πολύ καιρό και το δουλεύουμε. Είναι κάτι πρωτοποριακό για τη χώρα μας. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η ΕΘΕΑ, ο κύκλος εργασιών, φανταστείτε, με μια χρονιά με τεράστια απορία στο λάδι, γιατί η ΕΘΕΑ δεν έχει μόνο την Κρήτη στο λάδι, έχει και την Πελοπόννησο, έχει και τις Ελιές Χαλκιδικής που κάνει εκατομμύρια ευρώ γύρω. Κάναμε 1.300.000.000 ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τα μέλη της ΕΘΕΑΣ για το έτος 2023. Και με όλα αυτά τα προβλήματα, με τεράστιες αναγγελίες, με τη Θεσσαλία, με τα προβλήματα της Θεσσαλίας κτλ. Καταλαβαίνετε ότι η δύναμη των συνεταιρισμών και των αγροτικών προϊόντων είναι μεγάλη και πρέπει να μπει σε ένα καλάθι, έτσι ώστε όταν θα πηγαίνουμε στην αγορά και χτυπάμε την πόρτα να λέμε έχουμε το λάδι μας, έχουμε τα φρούτα μας, έχουμε τα κυπευτικά μας, έχουμε τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα, έχουμε το μέλι μας, έχουμε μια σειρά από γκάμα προϊόντων. Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η Κρητών Ένωση που έχει συμπράξει με 9 ενώσεις σε όλη την Κρήτη, θα συμμετέχει στην εξαγωγική εταιρεία της ΕΘΕΑΣ, θα συμμετέχει με το λάδι Κρήτης, με το περιβόητο λάδι Πούγου Κρήτης, που περιμένουμε την έγκριση, που πραγματικά δουλεύουν έντονα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το έχει πάρει προσωπικά ο Υπουργός στο θέμα, αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Ελαιολάδου, που εκπροσωπεί 9 ενώσεις σε όλη την Κρήτη. Θα είναι στο καλάθι της, και λέω το λάδι γιατί το λάδι είναι το βασικό μας προϊόν, θα είναι στο καλάθι της εξαγωγικής. Η εξαγωγική έχει πάρει σάρκα και οστά. Η μελέτη έχει κατατεθεί, θα σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε ότι μόνο η εταιρεία που είναι παγκόσμιου βεληνικές, αυτή που μας φτιάχνει το business plan, δεν είναι δηλαδή μια τυχαία εταιρεία και δεν είναι και ελληνική εταιρεία, είναι παγκόσμιου βεληνικές, μας πήρε 70.000 ευρώ για ξεκίνημα,
για να κάνουμε μια σωστή τεχνοκρατική, γιατί κακά τα ψέματα. Εγώ ξέρω να παράγω ωραία αγροτικά προϊόντα. Και να ξέρω και να μιλάω και στο ράδιο να λέω ωραίες ειδήσεις. Δεν είμαι όμως ο τεχνοκράτης για να μπορώ να διαχειριστώ τις ευρωπαϊκές αγορές. Και ας είμαι ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ. Αυτό πρέπει να το κάνει τεχνοκράτης. Πρέπει να το κάνουν ανθρώποι με μεγάλη εμπειρία. Οι άνθρωποι οι ίδιοι είναι αυτοί που συνεργαστήκανε και στήσανε τις εξαγωγικές εταιρείες στα προηγούμενα κράτη που σας πρωτοανέφερα. Είναι σοβαρή εταιρεία. Την Πέμπτη συγκεκριμένα έχουμε και μία συνάντηση στην Αθήνα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το εγχείρημα που έχει πάρει σάρκα και ωστά. Είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει η διαδικασία του, γιατί η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και προχωράμε. Η μετοχική σύνδεση έχει γίνει, οι μετόχοι έχουν μπει, όλα είναι προχωρημένα όπως πρέπει να προχωρήσουν. Είναι τώρα θέμα τελευταίων, να μπουν οι τελευταίες λεπτομέρειες, τελευταίες κοινέλειες. Μάλιστα. Παρά τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί, είτε με τις καιρικές συνθήκες είτε με τα υπόλοιπα τα οποία προαναφέρατε, τα δύσκολα στη χώρα μας, ο τζίρος το 1.300.000.000 είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Μάλιστα, χθες έχοντας μια... μεγάλα προβλήματα που είχαμε λόγω του καιρικού φαινομένου. Αν δεν είχαμε, θα ήταν πολύ περισσότερος. Φανταστείτε ότι η Κρήτη μας, κυρία Δουλγεράκη, το 22-23 θα το πούμε, έκλεισε με ένα κύκλο εργασιών στο ελαιόλαδο πάνω από 600.000.000 ευρώ. Το 23 όμως δεν παράξαμε τίποτα, γιατί ήταν μια απορία. Καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε και αυτά τα 600.000.000 ευρώ από την Κρήτη και από τη Χαλκιδική που πραγματικά κάνει τεράστιες εξαγωγές με την πράσινη ελιά της Χαλκιδικής, αλλά και με τα πυρηνόκαρπα που είχαν σοβαρές ζημιές με τον μαχαιτό, αν υπήρχαν αυτά τα προϊόντα, ο τζίρος μας θα ήταν τεράστιος. Αλλά και ο τζίρος πάλι, 1.300.000.000 ευρώ από συνεταιριστικές οργανώσεις, μας τιμάει τα χώρα, πάει να πει ότι παράγουμε. Και θα πω και μια ανωτερία, οι κάποιοι προηγούμενοι, μάλλον οι κάποιοι αυτοί, δεν υπάρχει προηγούμενοι, γιατί η επόμενη είναι αυτή που θα αλλαχθεί, αλλά καλά το είπα προηγούμενοι, δηλαδή κάπου που διανύουμε τώρα, που ευελπιστούμε ότι θα αλλαχθεί σε μερικούς μήνες, η ΚΑΠΑ αυτή πρόβλεπε τα περιβόητα οικοσχήμ, τα οικολογικά σχήματα. Ο κατάλογος της χώρας μας έλεγε ότι θα πρέπει να κάνουμε οικοσχήμ, η αξία τους αυτή σε όλη την ελληνική επικράτεια, δηλαδή τα λεφτά που θα παίρνανε η παραγωγή των οικοσχήμ, θα ήταν 425.000.000 ευρώ. Φανταστείτε, ούτε το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε πιστέψει ότι θα γίνει απορροφητικότητα των 425 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί πραγματικά λέγανε ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν παράγουμε και τόσο πολύ. Τελικά αποδείχθηκε ότι έγινε μια υπερδέσμευση των χρημάτων, έχουν περάσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ και αυτό σημαίνει τι? Ότι η Αγγέλα η Δουλγεράκη έχει ελιές στο χωριό. Γι' αυτό πήγε και πήρε την κομπαγίδα. Και δεν έχει να φοβηθεί και τίποτα, γιατί και με το monitoring και με τον τηλεπισκοπικό έλεγχο που τις κάνουν, βλέπουν το λιόφυτο της Δουλγεράκης. Επομένως, οι καλλιεργητικές δράσεις που επιλέγει η Δουλγεράκη, γιατί πραγματικά καλλιεργεί, είναι πραγματικές. Επομένως, αυτό μας δίνει μία τεράστια ανακούφιση ότι στη χώρα μας, εκεί που λέγαμε ότι δεν θα απορροφηθούν τα 20, έγινε μία υπερδέσμευση. Το αν θα καλυφθούν ή δεν θα καλυφθούν είναι άλλη ιστορία, αλλά είναι πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό, γιατί βλέπουμε πραγματικά ότι στην ελληνική γη καλλιεργούν οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι θετικά αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Θα δούμε νεότερα στοιχεία. Θα είμαστε σε επικοινωνία και σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες, κύριε Χιλετζάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, στους 984.